Τα μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης διαδηλώνοντας ενάντια στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς. Οι διαδηλωτές μίλησαν για την αντεργατική πολιτική και τα μέτρα που πλήττουν μόνο την εργατική τάξη, ενώ κάλεσαν τους εργαζόμενους και τους νέους να βρίσκονται σε εγρήγορση και να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Το ζήτημα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και οι ελαστικές και οι εργασίες που προωθούνται σύμφωνα με το ΠΑΜΕ από τη κυβέρνηση για την Τρόικα απασχόλησαν κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση και πορεία που διοργάνωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Το μέλος του ΠΑΜΕ, Σιδέρης Μιχαηλίδης, κάλεσε τους εργαζομένους να αγωνιστούν για τα εργασιακά τους δικαιώματα, τα οποία καθημερινά καταπατούνται από τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Αυτή την κρίσιμη πρωτομαγιά είναι, καλούμε το λαό να δώσει τέλος στις αυταπάτες, στο φόβο και τη μιλολατρεία, να παλέψει μαζί με τα μπλοκ του ΠΑΜΕ για τις ανάγκες του, να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει με τον πλούτο που παράγει. Έχουμε τη δύναμη να αντιστρέψουμε την κατάσταση που μας έχουν φέρει. Καλούμε σε ταξική αφύπνιση, ταξική οργάνωση παντού, για να γίνει η εργατική τάξη δύναμη ανατροπής και διεκδίκηση εξουσίας. Καλούμε όλον τον λαό να απεργήσει μαζικά στην απεργία της 11ης Μάη και να μετάσχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις με τα μπλοκ του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα. Στη συνέχεια, τα μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους Αλεξανδρούπολης, ενώ εκπρόσωποι των εργαζομένων κατέθεσαν στεφάνι στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας. Μπορείς εσένα για να την